Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε στην Θεσσαλονίκη, στον Αντιδήμαρχο Τουρισμού της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σπύρο Πέγκαλ, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πρώτο Santa Run Θεσσαλονίκη στις 28 Δεκεμβρίου. Ναι, έχουμε ένα ευχάριστο δρόμο ταχύτητος ή όχι και τόσο ταχύτητος. Έχουμε ένα γεγονός 28 του μηνός, το Santa Run, το πρώτο που γίνεται στην Θεσσαλονίκη. Όπου το καλύτερο και το πιο σημαντικό είναι ότι έχει έναν σκοπό καλό. Ένα φιλανθρωπικό και καλούμε όλους να έρθουν να διασκεδάσουν, να τρέξουν αυτή την μικρή απόσταση από το Λευκό Πύργο μέχρι τις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου την Κυριακή 12 η ώρα, 28 του μηνός όπως είπατε, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί και να διασκεδάσουμε. Ο σκούφος είναι το απαραίτητο συστατικό, κύριε Πέγκα, για να συμμετέχουμε στην διαδρομή αυτή. Βέβαια. Είναι για καλό σκοπό. Είναι για το παιδικό χωριό στο Φίληρο. Είναι 5 ευρώ η συμμετοχή και όλο το ποσό θα πάει για τον καλό αυτό σκοπό. Mm-hmm. Και έτσι ο Δήμος Θεσσαλονίκης αγκαλιάζει αυτή την εκδήλωση, την πρωτότυπη και διασκεδαστική. Και θα είμαστε κι εμείς εκεί και για να δώσουμε την εκκίνηση, αλλά και για να τρέξουμε αυτή τη μικρή απόσταση. Δράτωμα της ευκαιρίας, θα σας ρωτήσω, κύριε Πέγκα, επειδή πρόσφατα ο Δήμος έκανε την Αντιδημαρχία Τουρισμού και Θεσσαλονίκης και αυτό δίνει την σπουδαιότητα τη σοβαρότητα, αν θέλετε, που δίνει ο Δήμος στο κομμάτι αυτό του τουρισμού, ήσταν ανταλλαγμένος σύμβουλος. Και αυτή είναι μια μορφή διαφορετική τουριστικής προβολής της Θεσσαλονίκης. Για παράδειγμα, αυτό που λέμε, παρότι έχει και το φιλανθρωπικό του χαρακτήρα. Ναι, είναι γεγονός ότι αυτή η διοίκηση έχει βάλει την τουριστική ανάπτυξη ψηλά στην ατζέντα της. Mm-hmm. Υπήρχε αυτή η θεσμική αδυναμία, ας την πω έτσι, που τώρα με την αναβάθμιση δίνει περισσότερες δυνατότητες και σε μένα προσωπικά, αλλά γενικά στη διοίκηση να κάνει περισσότερα πράγματα. Δίνουμε έμφαση ξανά και ξανά σε αυτό το θέμα, γιατί θεωρούμε ότι η τουριστική ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο πρέπει να δώσει γρήγορα, άμεσα, όπως αποδείξαμε και το προηγούμενο διάστημα, έσοδο στην πόλη. Σε μια περίοδο κρίσης, σε μια περίοδο δύσκολη για όλους. Θεωρούμε ότι αυτός είναι ένας αναπτυξιακός δρόμος στον οποίο βαδίζουμε και στον οποίο κάνουμε ακόμα πολλά περισσότερα. Έτσι και αυτή η αναβάθμιση επιβραβεύει λίγο τη δουλειά που έχει γίνει και δίνει δυνατότητες για περισσότερα πράγματα, για να συνομιλούμε ακόμα πιο ισότιμα απέναντι σε άλλους εταίρους και για να νομίζω ότι είναι και μια συμβολική κίνηση πέρα από την ουσιαστική. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό που αναφερθήκατε, ότι πιστεύουμε στον τουρισμό, πιστεύουμε την ανάπτυξη μπορεί να έρθει, πιστεύουμε στα μεγάλα γεγονότα αλλά και τα μικρά όπως είναι αυτό το Santa Run που μπορούν να φέρουν περισσότερο κόσμο στη Θεσσαλονίκη και περισσότερο έσοδο. Μάλιστα, κύριε Πέγκα, σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή επιτυχία στην διοργάνωση. Νομίζω όμως ότι είναι σίγουρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.